Καλημέρα, με ακούτε? Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα σας, με ακούτε? Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας. Μιλάει ο κύριος Ζερβός και θα χάσω τον χρόνο. Κύριε Ζερβέ, να τα λέγατε νωρίτερα αυτά για τον κύριο Καρατζαφέρη. Σας παρακαλώ. Είναι η ώρα των... Αυτό είπα και εγώ, ελάτε. Θα μας κλείσει ο χρόνος. Δεν θα σας κλείσουμε, δεν θα σας κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλωνάκη. Συγχαρητήρια. Είστε στρατιωτικός και ξέρετε να αγωνίζεστε. Και θα αγωνιστείτε για την πατρίδα, θα σας εκλέξουμε, αλλά και για τη θρησκεία. Προσέξτε, είναι συνδετικός κρίκος αυτά. Μην το κόψουμε, προσέξτε. Πατρίδα, γιατί ορισμένοι... θρησκεία, πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Και οικογένεια. Δεν ομιλούν ορισμένοι. Τα έχουν, ξέρετε, παρακάμψει αυτά τα πράγματα και μιλάνε για την οικονομία μόνο, ενώ έχουμε και άλλα θέματα υψής της σημασίας. Υψής της σημασίας, ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή είστε πολεμιστής, επειδή είστε αγωνιστής, επειδή είστε πατριώτης, επειδή είστε Έλληνας, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά στον αγώνα και θα σας βοηθήσουμε. Να είστε καλή καλά, σας ευχαριστώ. Μέρα. Μέσα στην ψυχή μου. Να πάρουμε πολύ. Ακόμα μία γραμμή. Να παίρνουμε γραμμή, ναι. Σας ακούμε. Χαίρετε. Γεια χαίρετε σας. Και τους δύο σας. Σας παρακολουθώ. Άλλη μια φορά είχαμε μιλήσει, κύριε Μιλωνάκη, για τα θέματα της λαθρομετανάστευσης κάποτε που είχατε θέμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ψηφίζω στη Β' Αθηνών. Είμαστε 4 άτομα στην οικογένεια. Σας παρακολουθούμε καιρό. Δεν αλλάζουμε ιδεολογία εξαιτίας σας. Παραμέναμε σε αυτήν την ιδεολογία. Απλώς μας εξυπηρετεί και η δική σας η προσωπικότητα. Λόγω του ότι ο κάθε ένας βουλευτής πιστεύω έχει κάτι να προσφέρει διαφορετικό. Άλλος είναι πιο ειδήμος στα οικονομικά, άλλος εσείς έχετε κάποιες άλλες. Θα είστε ο τρίτος σταυρός. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να πάρουμε ακόμα μία γραμμή. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Ζερβέ. Έχω πολύ καιρό να σας μιλήσω. Χαίρετε. Εύχομαι ο Χριστός αυτή είναι την Παναγιά να η αγαπημένη μου Βαλεντίνη. Θυμάμαι η οποία η Βαλεντίνη έχει χαρακτηριστική φωνή, θα το πω Βαλεντίνη, και με βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι, γι' αυτό λέω να μην παρεξηγηθεί κανείς που αν δεν πω το όνομά του. Η Βαλεντίνη, η οποία πολύ, τρέχει με τα φυλάδια και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ, Βαλεντίνη. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχές και ευλογίες από τις θείες μου που είναι στο μοναστήρι. Ευχαριστώ. Θα σας στηρίξουν και αυτές. Ελπίζω, επειδή έχετε και εκτός από τη στρατιωτική ιδιότητα, έχετε και την ιδιότητα του οικονομολόγου, ότι θα προωθήσετε πάρα πολύ τα θέματα... τα οικονομικά των στρατιωτικών, από όποια θέση κι αν είστε, και ειδικά των αποστράτων, τους οποίους έχω συναναστραφεί τον τελευταίο καιρό και τους ταλαιπωρούν πάρα πολύ στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Δεν ξέρω τι έχουν εκεί πέρα με τους στρατιωτικούς. Πάρα πολύ και δεν προωθούν τις υποθέσεις τους καθόλου. Πάρα πολύ, ναι. Και ένα άλλο που θέλω να πω είναι... ότι γύρω στο 2000 είχε βγει ο κύριος Καραμαλής και είχε πει ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι πρωτεύουσα των Βαλκανίων και θα φτάσει στα 5 εκατομμύρια πληθυσμό. Και τότε είχε 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό η Θεσσαλονίκη. Τώρα είδαμε πώς φτάσανε τα 5, είδαμε πώς γεμίζει η Θεσσαλονίκη, με ποιο τρόπο. Και ο κύριος Σουφλιάς λέει τώρα... ότι οι δυνατότητες της Αττικής θα φτάσουν τα 8 εκατομμύρια. Ποιους θα φέρει ο κύριος Σουφλιάς να κατοικήσουν την Αττική? Καλή ερώτηση. Όλοι εκτός της Ελλάδος θα έρθουν στην Αττική. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, διότι ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι θα δώσει και πολιτικά δικαιώματα. Δηλαδή θα είναι ένας πόλος έλξης, να έρθουν και άλλα. Γίνουν όλοι Έλληνες Ευρωπαίοι. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, Βαλεντίνη. Πάντα επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να πάρουμε μία γραμμή ακόμα και μετά συνοψίσετε, έτσι. Σας ακούμε. Ναι. Καλή σας μέρα. Κύριε Μιλωνάκη, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Δεν χρειάζεται να σας ρωτήσω τίποτα, γιατί σας ξέρω. Έχετε την ελληνική σημαία μέσα στην καρδιά σας. Και θα πω και το τελευταίο. Συνταγματάρχα Μιλωνάκη, ο Θεός μαζί σου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ συγκινητικό. Αυτό το οποίο είχα πει και έκανα έναν αγώνα για την απαξίωση, τη μη απαξίωση μάλλον, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων των αξιωματικών και των στρατιωτικών γενικά, των υπαξιωματικών, αξιωματικών, των ενόπλων δυνάμεων. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να τον έχουμε κατά νου. Βλέπω τελευταία πάρα πολλά παιδιά της ελληνικής αστυνομίας και τα χαίρομαι. Βγαίνουν στο δρόμο, έχουν αναχτίσει ένα θάρρος. Πρέπει, και το λέω από εδώ, γιατί με έχουν πάρει πάρα πολλοί κόσμος τηλέφωνο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου. Ανώτατη αξιωματική, ανώτερη αξιωματική, απλή αστυνομική.
οι οποίοι με ευχαριστούν για αυτά. Τίποτα δεν έχω κάνει και το λέω καθαρά, τίποτα δεν έχω κάνει. Όλοι πρέπει να είμαστε κοντά στους ένστολους, κυρίως τα παιδιά αυτά τα οποία είναι μέσα στο δρόμο, να προσέχετε, να υπερβάλλετε αυτόν, σας το έχω πει, να εκπαιδεύεστε και να είστε πάντα στη διάθεση του πολίτη. Αυτό έχει να κάνει. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή η στρατιά των αστυνομικών, οι οποίοι είναι πίσω από υπουργούς, βουλευτές κτλ., νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Ο βουλευτής εκλέγεται από τον ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύει από τίποτα. Εγώ θα κάνω αγώνα για αυτό το πράγμα και το λέω ότι ο αστυνομικός πρέπει να είναι δίπλα στον άνθρωπο. Δίπλα στον άνθρωπο. Τίποτε άλλο. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε ανάγκη. Ποιος θα μας πειράξει? Δεν μας πειράζει κανένας. Άλλωστε τις απόψεις λέμε όλοι. Πρέπει να ξέρουν όλοι οι αστυνομικοί, Γιώργο, ότι θα είμαστε πάντα κοντά τους. Είτε είμαι στη Βουλή, είτε είμαι εδώ πέρα. Πάντα θα κάνουμε αγώνα, το ίδιο και οι στρατιωτικοί. Και καλό, και το λέω σε όλους, γιατί πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο. Και βέβαια θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, τον πρόεδρό μας, ο οποίος είπε το εξής. Μην τυχόν και πειραχθεί άνθρωπος, είτε είναι ένστολος, είτε είναι απλός υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, επειδή θα βγει τώρα το κράτος το πράσινο. Πρέπει να ξεχάσει το Πασόκ τα καλά του 81 που τα βιώσαμε όλοι μας, που τρώγαμε τις μεταθέσεις από εδώ και από εκεί με το έτσι θέλω. Λοιπόν, αυτά πρέπει να ξεχαστούν, διότι τότε θα είμαστε αντιμέτωποι και θα τραβήξει ο Γιώργος Παπανδρέου όσα δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Αυτό να το θυμάται πάντα οι άνθρωποι του Πασόκ, να το θυμούνται και να μην το ξεχνούν. Ωραία. Να πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, εμπρός. Γεια σας. Μιλάτε, χαίρετε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Κύριε Μιλωνάκη, συγχαρητήρια και από κοντά. Να είστε καλά. Είμαι ο Κώστας, Τριανταφύλου. Α, γεια σας κύριε Τριανταφύλου, τι κάνετε? Καλά εσείς. Και πάλι είμαι μπροστά σου και πάλι θα γίνω λαμπάδα προχωρώντας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είστε ένα διαμάντι, όπως σας έχω ξαναπεί, το οποίο δεν λερώνεται. Το διαμάντι δεν λερώνεται. Ύστερα δίνω συγχαρητήρια στον πρόεδρο που έκανε αυτή την επιλογή και τα ίδια συγχαρητήρια σε εσάς που δεχτήκατε. Έχω την εντύπωση ότι ο πρόεδρος μας, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, έχει κάνει πάρα πολύ καλές επιλογές και το ψηφοδέλτια, όλα τα ψηφοδέλτια όλων των περιφερειών είναι άριστα, αποτελούνται από άριστους ανθρώπους. Δεν κάνει λάθη ο Γιώργος. Δεν κάνει λάθη ο πρόεδρος σε τέτοια πράγματα. Γιατί είναι άξιος Έλληνας, αγωνιστής για την Ελλάδα και για τα όλα τα θέματα της Ελλάδος. Αυτοί όμως που μας κυβερνάνε ξενόφερτοι εδώ και τόσα χρόνια είναι Έλληνες. Έλεγξε ο κόσμος τι τους ψηφίζει. Κάποτε άκουσα έναν πολιτευτή που έλεγε οι Έλληνες δεν ψηφίσανε σαν ζώα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, εκείνος το ξέρει. Όμως εάν είναι ξενόφερτοι και τους ψηφίζουμε, τότε είμαστε άξια της τύχης μας, κύριε Μιλωνάκη. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία, το υπόλοιπο της ζωής σας μέσα στη Βουλή και να... γιατί περιμένουμε από σας, περιμένουμε από τους Έλληνες, τους πατριώτες να επαναφέρουν την Ελλάδα, να... τουλάχιστον να αποκτήσει την τιμή που είχε. Να είστε καλά. Και αυτό είναι ένα ξέφραγο αμπέλ που έγινε τώρα. Τόσα χρόνια εγώ ακούω, ένας κουβαλάμε στην πλάτη μας μία πέτρα την οποία θα μας βουτήξει μες στο βούρκο. Αν συνεχίσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάρουμε άλλη γραμμή. Πάρουμε συνέχεια. Άλλη Πάμε. Γραμμή παρακαλώ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα, η οποία θα επιλέξει αυτή τη φορά αξίους. Πρέπει οι Έλληνες να τιμήσουν τους αξίους. Δεν θα προσωποποιήσω την προσοχή μου. Καταλαβαίνουν, όποιος έχει μυαλό καταλαβαίνει. Και ακόμα κάτι, κύριε Μιλωνάκη και κύριε Ζερβέ. Πρέπει να καταργηθούν οι ασυλίες. Δεν έχουμε στην Ελλάδα, δεν έχουμε καμία ανάγκη από δυνάμεις κατοχής. Μόνο οι δυνάμεις κατοχής έχουν το άσυλο και το ακαταλόγιστο του νόμου. Λοιπόν, επειδή είμαστε ίσοι στον νόμο, πρέπει να καταργηθούν αυτά τα πράγματα. Φροντίστε στο Κοινοβούλιο, θα σας εμπιστευτούμε, να φέρετε ισονομία και ίση πολιτεία, μεταχείριση του Έλληνα προς Έλληνα με τους ίσους όρους.
Όχι να σταματάει ο τροχονόμος στον δρόμο για αλκοτέστ και να λέει ο άλλος: έχω διπλωματική ασυλία, είμαι ξένη αποστολή, είμαι το ένα, είμαι το άλλο και τραχαγύρευε και λοιπά, είμαι βουλευτής και δεν θα μου κάνεις αλκοτέστ. Δεν υπάρχουν ασυλίες. Ο νόμος είναι ένας. Φροντίστε λοιπόν με μια δίκαια διαχείριση του βουλευτικού δικαιώματος να φέρετε αυτά τα οποία λείπουν από την κοινωνία μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.